Στο τηλέφωνο, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουμε πάρει τον φίλο μας τον Σάκη τον Λαγογιάννη, που ήδη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σας. Τσίκ, ο Λαγογιάννης που λέγαμε. Γενικός αρχηγός της ομάδας των Τρικάλων, πετυχημένος για μένα, ξέρει πάρα πολλά. Αυτά που λέγαμε, τι, ότι εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που η ομάδα έπεσε. Τώρα ο Σάκης θα μας πει ό,τι θέλει και εγώ θα του κάνω την ερώτηση. Σάκη, η ομάδα των Τρικάλων, θα πω κάτι, για μένα δεν έπρεπε να πέσει. Συμφωνείς αυτή την... σχετικό. Δηλαδή... Δεν έπρεπε. Καμία ομάδα δεν θέλει να υποβιβάζει. Ξέρετε καμιά ομάδα που να θέλει να υποβιβάζει. Αυτό που λέει ο Γιάννης δεν είναι αν θέλει ή όχι. Λέει αν έπρεπε. Αν έπρεπε να πέσει. Ναι. Αγωνιστικά, πάντα αγωνιστικά. Πήγαν χειρότερες ομάδες και σωθήκαν λόγω ονόματος, αυτό λέω. Ακριβώς έτσι. Αυτό λέω, δεν με πιάνεις, ρε Σάκη. Το Τσίκ πρέπει να το πιάνεις. Εμένα λες ότι είμαι αργός, αλλά δεν είμαι αργός. Είναι τρακαρισμένος ο Σάκης. Αυτό τρακαρισμένος, όχι, δεν τρακαρά. Δεν έχω τρακάρει, μια χαρά είναι. Μεταφορικά, Ναι, ναι, πάντα μεταφορικά. Άρα συμφωνούμε στη λογική ότι δεν έπρεπε αγωνιστικά. Έτσι ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε όμως... Ένα δύσκολο όμιλο, είχε ιστορικές ομάδες, είχε ομάδες με διασυνδέσεις που, εντάξει, ένα χωριό στον Τατρίκα, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια και σε μεγάλες κατηγορίες να βρίσκεται για να αποκτήσουν και αυτές τις διασυνδέσεις, για να μπορούν να κάνουν πράγματα έξω από το χορτάρι, όπως είναι τώρα στην επικαιρότητα η έκφραση. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν καταλάβατε. Αυτό. Όταν κάποιες ομάδες που έχουν περάσει από την Αλφα Εθνική έχουν μια ιστορία, έχουν κάποιες διασυνδέσεις. Και ξέρετε τι εννοώ. Όχι, δεν ξέρουμε. Η μπάλα στην κερκίδα είναι. Η εκπομπή είναι η μπάλα στην κερκίδα και συνήθως την πετάμε εκεί την μπάλα. Και όταν πες το πέναλτι που είναι χέρι έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Ηρακλή, το δίνει πέναλτι μέσα. Εκεί είναι. Εντάξει, και έπαιζες με τον Ηρακλή. Και όταν ο Γκόκιτς φεύγει μόνος του και είναι πέναλτι να το δίνει, πες το του κυρίου Γιάννη, γιατί εγώ τα βλέπα από πάνω. Υπήρχαν πολλές φάσεις σε πολλούς αγώνες που χάσαμε το παιχνίδι από διαιτητικά λάθη. Και μιλάμε μέσα στον Αγροτικό Αστέρα που έχει ξεκινήσει. Κοίταξε να δεις, αυτά τα είπα, τα έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν έχουμε συνοηθεί ποτέ, Γιάννη, και το Σάκη, και το ξέρεις, και ποτέ εγώ, ούτε εσύ μου είπες τι να πω και να σου πω, κατάλαβες. Άρα είσαι πως συμπίπτουν τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ποδόσφαιρο και δύο, γι' αυτό φίλε. Θέλω να σου πω ότι αν βρισκόμασταν στον όμιλο που ήταν Κοζάνης, τον όμιλο που ήταν ο Μακεδονικός Φούπας, οι ομάδες αυτές, τέτοιο θα είχαμε σωθεί. Και στο Βόλο, άμα βρισκόμασταν, θα σωνόμασταν, αυτό μου είπε ο Σταματιού. Θα σωνόμασταν και εκεί δεν υπήρχαν ομάδες. Από ό,τι είδα τη δυναμική της Νίκη Βόλου, έκανα ένα συμπέρασμα. Μόνο η Νίκη Βόλου ήταν ο Αλμυρός και ο Μπέος. Εμείς άμα ήμασταν πλήρες την Κυριακή, θα φέραμε κάποιο αποτέλεσμα, ήταν σίγουρο, και άμα η διαιτησία δεν έπαιζε 80-20. Σάκη, καλησπέρα και από μένα. Μία ερώτηση, ο Μανώλης Πεχλιβανίδης είμαι. Πιστεύεις ότι έγιναν λάθη στο σχεδιασμό? Σίγουρα κάποια λάθη γίνανε. Ωστόσο, το Γενάρη διορθώσατε κάποια από αυτά? Δεν υπήρχε δυνατότητα να διορθώσουμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Γιατί... Βέβαια, να μην ξεχάσουμε λίγο, Σάκη, σε διακόπτω, και το σχεδιασμό, ο οποίος είχε πάει λίγο αργά για τα Τρίκαλα, λόγω της διένεξης... Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όταν ξεκινούν τον προγραμματισμό αργά, δεν είναι και οι επιλογές των ποδοσφαιριστών και οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με το αγωνιστικό, φαίνεται στη διάρκεια της περίοδου, ότι βγαίνουμε στη διάρκεια της περίοδου. Αυτό σίγουρα ήταν αρνητικό, βέβαια. Ναι, πολύ. Αυτό να το σημειώσουμε. Γενικά όμως τα Τρίκαλα είχαν έναν ενθουσιασμό για το πρωτάθλημα και από ό,τι τουλάχιστον μας μετέφερε πάντα ο Τσίκ. Σίγουρα, και αποδείξαμε στον
πρώτο γύρο ότι δεν θα είμαστε εύκολος αντίπαλος. Το αποδείξαμε, φτάσαμε στις πρώτες θέσεις με την αξία μας, χωρίς καμία βοήθεια, γιατί πήραν ομάδες που βρισκόταν εκεί με τη βοήθεια της διαιτησίας. Αυτό όμως, Άκη, σε διακόπτω λιγάκι, το να αναφέρεσαι στη διαιτησία συνέχεια, μήπως είναι, έπαιξε ρόλο και η ίδια η ομάδα? Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είναι στην πρώτη θέση στην αρχή της περίοδου και ξαφνικά μετά, γιατί θεωρώ ότι έγινε ξαφνικά, η ομάδα πήγε, έμεινε πίσω. Ίσως κάποια γεγονότα να έγιναν που δεν έχουν βγει προς τα έξω. Όλα δεν έχουν βγει προς τα έξω. Έτσι δεν έχουν βγει. Είπαμε ότι γίνανε λάθη από εμάς. Ναι, όπως ποια λάθη, δηλαδή, να σου πω εγώ... Συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα δεν είναι η λογική να μας πει συγκεκριμένα. Το θέμα είναι πιο ότι υπήρχε απειθαρχία μέσα στα αποδυτήρια, που κάτι τέτοιο δεν έχει βγει προς τα έξω. Είναι έτσι ή όχι? Το ότι δεν βγήκε προς τα έξω, το ότι δεν βγήκε προς τα έξω είναι θετικό. Ναι, υπήρχε όμως. Ναι, το άμα υπήρχε, ναι, υπήρχε, ναι. Υπήρχε, άρα... Ναι, επειδή ξέρετε ότι εγώ τα λέω έξω. Όχι, αυτό ακριβώς. Και αυτό χαρακτηρίζει και εμένα και πολλές φορές ο Τσίκ με κάνει επίθεση. Μου λέει ότι είμαι αργός, αλλά δεν το πιστεύω εγώ. Σήμερα είσαι γρήγορος. Μάλιστα. Είναι κάποια πράγματα, εντωμεταξύ στην πορεία από ό,τι είδαμε, επέδρασαν αρνητικά. Αυτό το αρνητικό κλίμα το οποίο υπήρχε. Υπήρχε κάτι με τον τερματοφύλακα που οπωσδήποτε και αυτό... Εντάξει, ένα Σιβάνι ήταν. Ένα μεμονωμένο Σιβάνι ήταν εκείνο. Ναι, αλλά αναγκάστηκε... Ναι. Πειθαρχίας. Εκείνο δεν ήταν θέμα πειθαρχίας, είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί πολλές φορές το συναντάμε τα τελευταία χρόνια. Όταν λες κάτι που συνέβαινε, δεν είναι δυνατόν μια ομάδα να χάνει τον τερματοφύλακα εύκολα και να εμπιστεύεται κάποιον άλλο νεαρό που εξελίχθηκε σε πολύ καλός, αλλά εκείνη τη δεδομένη στιγμή έχασε πόντους. Γιατί ένα δικό μας παιδί, ένα νεαρό παιδί, ναι, ένα νεαρό παιδί έφτασε εκεί που έφτασε και θα δούμε, και πιστεύω ότι θα το δούμε και σε... Και ίσα-ίσα, Σάκη, διακόπτω λίγο. Εκτός ο Γιάννη, από αυτό το Σιβάν. Ναι, ο Γιάννης, εσύ είσαι υπέρ των μικρών και της Ακαδημιών. Ίσα-ίσα έφυγε ο Ρίζος 39. Ναι, αλλά ήρθε απρογραμμάτιστα. Ήρθε απρογραμμάτιστα κάτι τέτοιο. Και πήγε ο Δημητράκης Αργυρόπουλος, που πραγματικά αυτή τη στιγμή το παιδί στέκεται και είναι μήλον της έρευνας για πολλές ομάδες. Επομένως και η αναφορά μου σε αυτό το γεγονός δείχνει αυτή την επιμονή. Να σας αναφέρω μία, εντάξει, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Αυτό μια περίπτωση που απρογραμμάτιστα ένας ποδοσφαιριστής πριν από κάποια χρόνια, του, αν δεν κάνω λάθος, από τον Άγιο Δημήτριο Κρήτης, ήταν δανεικός από τον Παναθηναϊκό, πραγματίστηκαν τα στόπερ. Κυριάκος, ο Κυριάκος, ναι. Και μετά έκανε μια μεγάλη καριέρα. Έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς έγινε. Κοίταξε, μην πας μακριά, και ο Μάνος φέτος, Σάκη, σε διακόπτω. Χάρη του Κουσκονά που έφυγε, έπαιξε και μπράβο του, το παιδί πάει καλά και πήγε στον Ολυμπιακό και μπράβο του να παίξει και εκεί και θα σωθεί και οικονομικά. Κομμάτι δεν πήρε τις ευκαιρίες και από εδώ πέρα, έτσι. Δεν πήρε και ευκαιρίες να το λέμε και αυτό. Το ίδιο συνέβη και στη Ρεάλ με τον Καστίγια που τραυματίστηκε κτλ. Αλλά εδώ λίγο να πω αυτό ακριβώς που θέλει ο Τσίκ, να κάνω την τρίπλα. Γιατί φημιζότανε γι' αυτό, βέβαια κοιτούσε την κερκίδα ο Τσίκ και μιλούσε με την κερκίδα, εκεί είναι άλλο κάτι είναι άλλο. Να κάνω μαλλί την τρίπλα και να πω ότι ήταν αναγκαστικό, πέρα από τραυματισμό, αυτή η αλλαγή του τερματοφύλακα, γιατί υπήρχε ένα γεγονός το οποίο είχε γίνει στο γήπεδο, όπου είδαμε οι φίλαθλοι εκείνη τη στιγμή παρακολούθησαν κάτι το οποίο ήταν εντελώς αρνητικό. Είναι με το παιχνίδι στην Καρίτσα μιλάω. Ναι, συμφωνώ. Μπορούμε να το περιγράψουμε το περιστατικό? Το περιστατικό τι να περιγράψουμε? Υπήρχε μια διαφωνία του ποδοσφαιριστή με τον πρόεδρο και... Οι φίλαθλοι πώς το έγινε αναγκαστική αλλαγή. Πώς το εισέπραξαν οι φίλαθλοι αυτό το γεγονός, πώς το είδανε? Κανένας δεν το εισέπραξε θετικά. Ναι, τι έγινε δηλαδή, πώς εμφανίστηκε, θέλω λίγο να μου το περιγράψεις, πώς ήταν αυτή η ένταση? Δεν βρισκόσασταν στο γήπεδο, κάναμε. Όχι. Είναι πληροφορίες αυτές που αναφέρω. Παρακολουθούσατε τον Φίλιππο, έχει την αγωνιστική γι' αυτό. Πώς? Παρακολουθούσατε τον Φίλιππο Αλεξανδρίας, γι' αυτό δεν ερχόσασταν στο γήπεδο. Ναι, είναι γεγονός. Αυτό με τον Τσίκ το έχουμε πει. Ο Τσίκ ήταν Τρίκαλα, εγώ Αλεξάνδρε. Δεν το έχω κρύψει ποτέ.
Να συνεχίσουμε, εντάξει, δεν θέλεις να αναφερθείς σε αυτό το γεγονός. Και είναι... στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Τα έχουμε δει σε πολλές ομάδες. Και τα ξέρετε. Μόνο παιδιά στα Τρικαλά, έτσι. Σάκη, λίγο να σταματήσουμε. Το μεμονωμένο περιστατικό, να μην το δίνουμε. Εντάξει, τι έγινε. Εντάξει, αυτά θα πω κάτι σε εκείνο το παιχνίδι, παιδιά. Απόλυτα. Σύμφωνο, ένα περιστατικό. Ναι, ένα περιστατικό δεν μπορεί να στιγματίσει μια χρονιά και μια ομάδα. Και θα πω κάτι ότι. Σάκη, θα πω κάτι. Αυτή η ομάδα τη Χαρίτσα. Ήταν η χειρότερη ομάδα που έχω δει και έριξε 4 γκολ τα Τρίκαλα μέσα στην έδρα. Χειρότερη δεν ήταν. Χειρότερη ήταν. Για μένα ήταν χειρότερη εκείνη τη μέρα. Ας έριξα 4 γκολ. Δεν έδειξε τίποτα για μένα. Εντάξει, αλλά δεν χειρότερη δεν ήταν. Εντάξει. Εντάξει. Πάντως αναφερθήκαμε. Οι χειρότερες ομάδες από την Καρύψη. Σάκη. Οι χειρότερες ομάδες ήταν ο Αγροτικός Αστέρας και ο Πιερικός. Σάκη, να πιάσω λίγο αυτό που είπε στην αιχμή ότι υποστήριζα Φίλιππο. Γιατί το είπε έτσι. Γιατί είναι αλήθεια, γι' αυτό. Και εγώ το υποστήριζα Φίλιππο. Τι καλά, δεν ξέρω. Είναι αλήθεια. Είναι σαν τετρικαλινό. Όχι, πάνω να παίξει αυτό. Δεν είναι σαν τετρικαλινό, δε φίλε. Συμφωνώ απόλυτα με το Σάκη. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, όχι, όχι. Είναι αλήθεια. Δεν είναι σαν τετρικαλινό. Τι εννοεί. Το δείχνει. Τι εννοεί. Καλά κάνει. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ είμαι υπέρ του Τρικάλου, εσύ είσαι υπέρ της Αλεξάνδρειας. Είναι κακό. Και το λέω αυτό για να πάμε... Καταρχήν, όταν κάποιος ασχολείται με δημοσιογραφία, είναι αμερόληπτος. Δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Θεωρώ ότι δεν είμαστε πάντως. Και δεν παίρνει κάποιο μέρος. Ό,τι γεγονότα, ας πούμε... Αυτό ισχύει για τον Τζικ, φαντάζομαι, που όλο μιλάει για τα Τρίκαλα. Μιλάω γενικά, Γενικά, ο πιο αμερόληπτος είναι εγώ. Εσείς, κύριε Ζήνα, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, κάνατε πρόταση για να δημιουργηθεί μια. Ναι. Να δημιουργηθεί. Μια ομάδα φιλάθλων, ναι. Και η πρόταση ήταν δικιά σας. Ναι. Δεν ήταν. Ναι, αυτό τι σημαίνει. Δημοσιογράφος, κάνετε πρόταση για να γίνει ένας σύνδεσμος φιλάθλων μιας ομάδας. Δημοσιογραφία δεν κάνετε για όλες τις ομάδες της περιοχής. Δηλαδή, θεωρείτε, Σάκη, θεωρείς ότι αν κάποιος πάρει μια πρωτοβουλία όταν έχει ένα μέσο. Ήσασταν σύμβουλος της ομάδος. Όχι. Ο φίλος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Ήσασταν διοικητικός, τέλεχος, τέτοιο. Εγώ ξέρω ότι κάνετε δημοσιογραφία για όλες τις ομάδες. Πώς κάνετε μια πρόταση σαν δημοσιογράφος να δημιουργηθεί, όχι πρόταση, καλέσατε. Άλλο να κάνετε μια πρόταση και άλλο να καλέσετε για να γίνει ένας σύνδεσμος. Ναι. Να απαντήσω, έτσι. Γι' αυτό είπα εγώ ότι δεν ερχόσασταν στο γήπεδο να παρακολουθήσει την ομάδα του Τρικάλα. Να απαντήσω. Ναι. Καταρχήν, ναι, έκανα μία πρόταση και θεωρώ θετικό για κάποιον που έχει ένα δημόσιο μέσο και μεταφέρει κάποιες απόψεις. Θεωρώ ότι είναι ωραίο να μπαίνει μπροστά και με την όποια κριτική. Είπαμε και κατηδία, δεν τα λέω μόνο τώρα. Σας τα έχω πει και άλλη φορά. Όπως? Σας τα έχω αναφέρει και άλλη φορά. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε δημόσια για αυτό το θέμα. Και εμένα μου αρέσει περισσότερο το δημόσιο παρά το ιδιωτικό. Λοιπόν, εγώ να σταματήσω λίγο. Όχι, δεν είναι κάτι. Να τελειώσω, δεν τελείωσα. Σακή. Όχι, ναι, είναι δημόσιο και αυτό είναι το. Ο καθένας πρέπει να έχει δημόσιο λόγο. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα και έπρεπε να μπει κάποιος μπροστά για να. Τουλάχιστον αυτό έκανα. Να τελειώσω. Δεν κάνατε κάτι αρνητικό. Απλά εσείς και οποιοδήποτε δημοσιογράφος που ασχολείται με αυτά. Δεν έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία. Για μένα η άποψή μου είναι. Ναι, εντάξει, πολύ σωστό. Εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος ο δικός μου εκείνη. Είναι κάτι κακό. Όχι, δεν είναι το θέμα του κακού ή του καλού. Απλώς είναι κάτι το οποίο έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω. Και μάλιστα έχουμε σκοπό να προκαλέσουμε και τον πρόεδρο Σαμαρά να έρθει και να πει ορισμένα θέματα. Γιατί πρέπει να πει. Έτσι. Και άμα πει, τι θα γίνει. Δεν είναι το θέμα αν θα πει τι θα γίνει, το θέμα είναι τι θα εισπράξουν. Βέβαια, πεποίθησή μου είναι ότι και ο πρόεδρος, ο Παπαδόπουλος, ο Τάκης, πρέπει και αυτός κάποια στιγμή να έρθει να μιλήσει για ορισμένα θέματα, γιατί θεωρούμε ότι έχουν προσφέρει και θετικά και αρνητικά στο ποδόσφαιρο και εμείς είμαστε ευθαρσώς έτσι όλοι, και ο Τσί και ο Μανώλης και εγώ, να μιλήσουμε. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν έκανε καμία έφταση. Και το μόνο αρνητικό. Εμείς δεν θα είμαστε εδώ το δικαστήριο. Εμείς δεν είμαστε. Θετικά και αρνητικά. Τα αρνητικά, εγώ δεν βλέπω κανένα αρνητικό στον κύριο Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Θα είναι μια άλλη ώρα συζήτηση να το αφήσουμε εδώ αυτό το θέμα. Αν είναι έτσι, είναι κάτι να μην μονοπολίσουμε τώρα εμείς οι δύο την συζήτηση. Να βάλουμε μέσα. Τι μέλεγε Νέστε για την ομάδα του Τρικάλου στη νέα περίοδο, Σάκη? Ο προγραμματισμός έχει αρχίσει ήδη. Εδώ και καιρό. Με προπονητή του Δημήτρη τον Πρίντζο. Ο προπονητής θα ανακοινωθεί από
τη διοίκηση. Υπάρχει περίπτωση επίσημα, άλλος, επίσημα γιατί επίσημα, αν επίσημα έχει γίνει. Θα γίνει επίσημα. Επίσημα θα ανακοινωθεί όταν ο Πρίντζος. Ναι. Αν επίσημα από ό,τι λένε τα πηγαδάκια τα ποδοσφαιρικά είναι ο Πρίντζος. Από ό,τι ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι και έτσι. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι όταν τελειώνει κάτι τότε θα το μαθαίνει. Επίσημα. Εμείς βέβαια έχουμε την τάση να μιλάμε και ανεπίσημα, δημόσια, και αυτό ίσως είναι καμιά φορά που φέρνει σε δυσκολία τους ακροατές και τους παράγοντες όταν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και μακάρι να είναι και ο Δημήτρης ο Πρίντζος, άσχετα που είναι προσωπικός μου φίλος, ξέρω τη δουλειά του, ξέρω τι έχει κάνει στην ομάδα του Παλαιοχωρίου τα τελευταία χρόνια, που αυτή τη στιγμή για μένα είναι... Το έργο του είναι θετικό, το έργο του είναι θετικό σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει, yeah. Παράγει έργο με τα πιτσιρίκια, έχει άλλη κουλτούρα, συγγνώμη Σάκη. Έχει άλλη κουλτούρα και θα είναι και πολύ καλό για την ομάδα του Τρικάλου. Ξέρετε, σας το λέω εγώ για να είναι πολύ διαβασμένος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτά που κάνει στο γήπεδο... Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, φιλέχει, αλλά είναι επιστήμη τώρα το ποδόσφαιρο πλέον. Ναι, είναι πολύ διαβασμένος, να ξέρετε. Αυτό σας το λέω και στον κοιούμαι εγώ. Να πούμε κάτι άλλο, να πάμε λίγο στο Φίλιππο, γιατί κάποια στιγμή από εκεί είχαμε σταματήσει. Ναι. Το να μονοπολίσουμε εμείς οι δύο την κουβέντα θεωρώ ότι είναι άστοχο. Εντάξει, αλλά καλά είναι να λέγεται. Το ξέρω το έργο που πάει. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Πού πάει. Πού πάει. Πέστε μου, πέστε μου. Όχι. Ακούω εγώ. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλα. Πού πάει όμως το έργο. Συνεχίστε, αυτό περιμένω. Δεν έχουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Ήταν μια... Αφού περιμένω να πείτε για το Φίλιππο. Για το... Απλώς, καταρχήν δεν θέλεις να ακούσεις το όνομα Φίλιππος. Χαριτολογώντας. Ναι, δεν θέλεις να ακούσεις το όνομα Φίλιππος. Γιατί. Να ακούσω. Το όνομα Φίλιππος Αλεξάνδρειας. Α, δεν με κάνει αίσθηση αυτό το όνομα. Ναι, γιατί. Πες, την ομάδα της Αλεξάνδρειας. Ναι, γιατί όχι Φίλιππος Αλεξάνδρειας. Ξένο σώμα, το θεωρώ, το έκανα μια άλλη φορά δήλωση. Ναι. Ξένο σώμα, αυτό το Φίλιππος Αλεξάνδρειας δεν υπάρχει για μένα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και δεν υφίσταται κιόλας τώρα. Να ξέρετε, και δεν υφίσταται ούτε του χρόνου. Δηλαδή ο Σαμαράς τώρα λέει ότι θα πάρει άλλο αφημί, τι θα γίνει. Να σου πω πώς θα λέγεται, αλφα μη σίγμα Αλεξάνδρεια, αλλά αθλητικός μακεδονικός Αλεξάνδρεια. Κατάλαβες. Και τι είναι η ομάδα της Αλεξάνδρειας. Δεν ξέρω εσά και τι να σου πω. Τι είναι. Σάκη, το κάνουν και μεγαλύτερες ομάδες, μην κρίνουμε μόνο είναι το η Φίλιππο, έτσι. Της πόλης. Η ομάδα της πόλης με αυτή την ιστορία, με αυτούς τους πρόεδρους που έχουν διατελέσει τόσα χρόνια, με τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από αυτήν την ομάδα. Τι είναι ομάδα. Ο καθένας μας θα παίρνει την ομάδα και την αλλάζει ο όνομα, θα την αλλάζει οτιδήποτε δομή και τέτοιο, σύμφωνα με τις ορέξεις του. Τι είναι, είναι τρανσεξουαλή ομάδα. Τι είναι η ομάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι αυτά, δηλαδή αυτά ούτε καν δεν πρέπει να τα δείξεις, να τα ακούτε. Όχι μόνο αστεία είναι, είναι τραγικά αυτά. Η ομάδα έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί από αυτά τα τραγικά, αυτά τα όνειρα. Μα δεν έπρεπε να επιτρέπεται, άκου λίγο να σου πω, Μπέος πήρε το αφημί του κύτρους. Αυτά δεν έπρεπε να επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται στην Αγγλία αυτά, ρε φίλε. Τα αφημί και τα 69 και τα άρθρα 79 και 89 και τα άλλα. Να μην πω τώρα παραπάνω. Δεν κάνει κάτι παράνομο. Κάνει κάτι το οποίο προβλέπεται. Ναι, μπορεί να σου είπα, Ελλάδα είναι. Έτσι το έχουν κάνει, το έχουν κάνει μεγαλύτερες ομάδες από το Φίλιππο Αλεξάνδρειας. Γιάννη, μήπως δεν τα δεχόμαστε αυτά γιατί υπήρχε προσωπική κόντρα ανάμεσα στο Σαμαρά και στο Λαγογιάννη. Προσωπική δεν υπήρχε. Εγώ και μιλάω με τον πρόεδρο και μιλούσα και έλεγε προσωπική. Είναι κάτι προσωπικό. Εγώ βλέπω λίγο πιο μπροστά από όλους. Και το απέδειξα. Το σίδα και πίνω καφέ μαζί. Τι είναι προσωπικό. Όχι, δεν μιλάμε προσωπικό. Είναι προσωπικό. Μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα. Σωστά. Γιατί... Είναι στρόγγυλη. Ναι. Άμα έρθει κάποιος τώρα, άμα έρθει κάποιος με τα όνειρά του και θεωρώντας ότι η μπάλα είναι τετράγωνη, και επειδή έχει κάποιο οικονομικό μέγεθος, τάζει ανόδους σε πιο ψηλές κατηγορίες, τι σημαίνει, ότι θα πούμε όλοι ότι η μπάλα είναι τετράγωνη. Σας παρακαλώ τώρα. Σακή. Σας παρακαλώ τώρα. Και συνεχίζει να λέει ότι η μπάλα είναι τετράγωνη. Δηλαδή δεν θα δεχτώ εγώ ότι η μπάλα είναι τετράγωνη. Δεν κατάλαβα. Αύριο έρχεται και λέει ότι η ομάδα θα ανέβει η Β' Εθνική. Ωραία. Πέστε μου έναν που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και γνωρίζει, εάν το πιστέψει ή θα βρεθεί δίπλα να βοηθήσει.
Αυτό γιατί το λες, το ξέρεις καλά και γι' αυτό το λες. Τα ξέρω καλά, ναι. Όλα τα ξέρω, όπως τα ήξερα και στη Γενική Συνέλευση. Τι? Αλλά βγήκανε και το στηρίξανε. Άλλος γιατί είχε κάποιο πολιτικό σκοπό, άλλος γιατί είχε κάποιο επιχειρηματικό σκοπό, άλλος για οτιδήποτε. Υπάρχουν ονόματα όμως. Γιατί το στηρίξαν. Δηλαδή κάποιοι που ασχολούνται με την πολιτική, γιατί το στηρίξαν. Γιατί αγάπησαν το ποδόσφαιρο. Σάκη, άμα συμφωνήσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να αποχωρήσει. Μετά υπάρχει συνέχεια. Πιστεύεις ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι? Πρέπει να αποχωρήσει. Αποχώρηση. Όταν, για μένα έχει αποχωρήσει. Ναι, αύριο τι. Διαλύεται η Αλεξάνδρεια, δεν υπάρχει ομάδα. Ερώτηση. Ερώτηση. Αν έμενε η ομάδα. Συγγνώμη λίγο, Μανώλη. Εάν έμενε η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα ήταν όλα θετικά φτιαγμένα? Να έμενε η ομάδα. Εντάξει τώρα, αυτό άμα θα έμενε η ομάδα ή άμα θα έκανε θετικά, τι θα ήταν? Πώς θα ήταν θετικά? Η Γενική Συνέλευση, όπως λες, οι παράγοντες οικονομικοί, οι παράγοντες οι πολιτικοί που εκμεταλλεύτηκαν εκείνη τη δεδομένη στιγμή και όταν λέμε πολιτική, εννοούμε τον πρόεδρο του Αμπατζίδη. Ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, ξέρετε πολύ καλά. Όχι, δεν είναι. Για πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται δημόσια να λέμε ονόματα και τέτοια. Ναι, καταρχήν το λέω. Δεν χρειάζεται να λέμε κανένα. Μπορεί να είχαν κάποιο θετικό σκοπό, μπορεί να είχαν τέτοιο να συμφωνούσα μαζί του, μπορεί να είπε ο πρόεδρο οτιδήποτε και να του έπεισε. Κατάλαβες, εμένα δεν έπεισε. Ωραία. Εγώ το αναφέρω αυτό γιατί μιλάμε για Γενική Συνέλευση και μιλάμε για κόσμο και δεν είναι κατηδίαν μία συζήτηση όταν αναφέρω. Ήταν παροδία. Ναι. Γιατί εγώ είπα μια κουβέντα, είπα δύο κουβέντες και όλοι περίμεναν να βγω για να έρθω σε ρήξη με τον πρόεδρο, να μαλώσει. Γιατί να έρθω σε ρήξη όταν... Εξάλλου εκπροσωπούσες τον εαυτό σου και τους φίλους της Αλεξάνδρειας εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Αλλά να πω κάτι, γιατί θεωρείς ότι θίγουμε πρόσωπα όταν στη Γενική Συνέλευση είναι, όπως το λέει, μια Γενική Συνέλευση, μια μάζοξη ανθρώπων όπου εκφράζουν απόψεις, όπως ήταν ο Αμπατζίδης πρόεδρος, ο Ναλμπάντης ήταν και μίλησε κι αυτός, επιχειρηματίες, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι. Και δεν ήταν ίσως το κρουστάλι, ήταν τότε, δεν ξέρω, νομίζω ήταν. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, γιατί το να μιλάμε γενικά καμιά φορά, αυτό είναι εις βάρος ολωνών μας. Γιατί να μιλήσουμε γενικά, αφού γνωρίζουμε ποιοι είμαστε μέσα, γνωρίζει ο κόσμος ποιοι. Αυτό ακριβώς, γιατί να μην το πούμε από τα μικρόφωνα, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να λέγεται, λες ότι ξέρω πολλά κτλ. Επειδή ξέρω, γι' αυτό τα λέω. Ναι, γιατί δεν γνωρίζονται και ο κύριος Ναλμπάς και ο κύριος Σαμπατζίδης και πολλοί άλλοι, και ο κύριος Γεωργίου και ο κύριος... Όλοι στήριξαν. Ναι, αυτό ήταν θετικό. Δεν ήταν θετικό όλες οι άνθρωποι να υποστηρίξουν μια προσπάθεια, γιατί μέχρι τότε είχες δώσει και εσύ συγχαρητήρια. Έδωσα συγχαρητήρια για την περσινή προσπάθεια. Μέχρι εκείνη την ημέρα. Μέχρι τη στιγμή που έκανε ένσταση που ήμουν αντίθετος. Αυτά δήλωσα εγώ. Υπάρχουν σε βίντεο. Ναι. Και μέχρι εκείνη την ημέρα έδωσε συγχαρητήρια ότι όλα όσα είναι καλώς καμωμένα μέχρι τώρα, εκτός της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Γιατί όλα και τις ενέργειες, συγγνώμη, Σάκη, και τις ενέργειες μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Όχι, κάντε λάθος, μπορείτε να δείτε το βίντεο. Εκτός από την ενέργεια της ένστασης. Ναι. Γιατί είμαι αντίθετος. Έτσι ήταν η δήλωσή μου. Ναι, το σίγουρα έτσι είναι. Εγώ δεν αντιλέγω. Δεν ήμουν σύμφωνος γιατί γνώριζα πολλά πράγματα. Βέβαια, όπως και τα γνωρίζετε κι εσείς, αλλά δεν τα βγάζετε προς τα έξω. Ότι ο σκοπός. Για κάνε. Δηλαδή, όταν γνωρίζω και δεν τα βγάζω προς τα έξω, τι εννοείς, δηλαδή, Σάκη? Υπόθηκαν όλα. Υπόθηκαν όλα αυτά και γνωρίζετε πολύ καλά και εντάξει, άμα είχατε λίγο περισσότερο μέσα, θα μαθαίνετε και τις δικογραφίες που στάλθηκαν κάτω. Μιλάς για την ένσταση. Ναι. Μάλιστα. Είναι ένα μελανό σημείο αυτό και θα θέλαμε πραγματικά και τον Σαμαρά και τον Τάκη Παπαδόπουλο να βρεθούν κάποια στιγμή και να μιλήσουν και δημόσια για αυτά τα πράγματα, γιατί και οι δύο λάβωσαν, στιγμάτισαν. Μέγα λάθος του Σαμαρά, που το είπα κατηδίαν. Αυτό που είπα και κατηδίαν, μέγα λάθος του Σαμαρά που έκανε την ένσταση και ταλαιπώρησε πάρα πολύ τη διοίκηση των Τρικάλων. Βγήκε και η ομάδα του. Και την ομάδα. Μπράβο, ναι. Βγήκε η ομάδα Πανάξια των Τρικάλων και πήγε να μαυρώσει. Όταν πας να συγκροτήσεις μια ομάδα τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, τότε θα έρθεις αντιμέτωπος με ποδοσφαιριστές που θα σε βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και θα ζητάνε υπέρ. Έχεις δίκιο, βέβαια. Δεν θα μπορείς να συγκροτήσεις ένα ρόστερ.
Και τη στιγμή που ήταν προγραμματισμένο ότι θα έπαιρνε το αφημί της Σεβαστής, έτσι. Βέβαια, εδώ είναι ότι η ιστορία επαλαμβάνεται σαν φάρσα η κωμωδία, γιατί η ένταση με τα Τρίκαλα και Αλεξάνδρεια υπήρχε και πριν από 10-15 χρόνια. Δεν ήταν μόνο η δεδομένη στιγμή. Άρα βλέπουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και τυχαίνει σε αυτή την ιστορία να παίζει ρόλο ο Τάκης ο Παπαδόπουλος. Ήταν αυτός από την προηγούμενη. Αυτές που πρωταγωνιστούν οι ομάδες, πάντα υπάρχει ένταση μεταξύ. Ναι, υπάρχει ένταση, αλλά τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε ότι πάλι ο Τάκης Παπαδόπουλος εμπλέκεται σε αυτή την ένωση διαχρονικά, όταν έχει γίνει πριν από 10-15 χρόνια. Και να θυμηθώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι, και μετά από 2-3 χρόνια έγινε και προπονητής στην Αλεξάνδρεια. Και όχι μόνο, γιατί τον είχα προπονητή και εγώ το 92. Ναι. Με τον Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Στον άμεσα Αλεξάνδρεια. Και μετά την ένταση, επανήλθε πάλι στην Αλεξάνδρεια. Άρα η ιστορία βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται. Σαν φάρσα ή κωμωδία. Κάπως έτσι έγινε. Είναι κάποια παιχνίδια του ποδοσφαίρου που τα βλέπουμε συχνά και σε μεγαλύτερες ομάδες τώρα και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο εδώ, τοπικά. Αυτό ακριβώς, αλλά επειδή συζητάμε τοπικά, αυτό έχει πληγώσει όλους μας. Καμιά φορά ερχόμαστε σε αντιπαράθεση. Τη δεδομένη στιγμή, βέβαια, δεν έχουμε κάτι. Δίκιο, αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Είναι γεγονός. Περισσότερο πρέπει να δούμε να μας πληγώσει ότι αυτή είναι η πόλη. Αυτή είναι η πόλη. Ζει τα τελευταία χρόνια. Γιατί εγώ έχω μιλήσει και για τον κύριο Τσάντα. Εντάξει, με όλες τις ιδιαιτερότητες που είχε ο χαρακτήρας του και το τέτοιο, και χωρίς οικονομική κατάσταση, γιατί γνώριζα την οικονομικά του, να είναι μεγάλη και να κρατούσε την ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο. Ναι, αλλά τις... Έχουν περάσει σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Έχουν παίξει με σπουδαίους αντίπαλους. Και εδώ μιλάμε τώρα. Εντάξει, έχουμε τόσα χρόνια, η ομάδα δημιουργείται ξανά. Ξαναδιαλύεται, ξαναδημιουργείται, άλλοι φτάζουν, άλλοι αποχωρούν, άλλοι ναι. Παίζουν σε βάρος τέτοιο, άλλοι αποσκοπούν να κερδίσουν κάτι με την αυτοπροβολή τους μέσα από την ομάδα της Αλεξάνδρειας. Όπως και εσύ, φεύγοντας από την Αλεξάνδρεια και πηγαίνοντας στα Τρίκαλα, δηλαδή τι θέλω να πω, ανέφερες στον Τάσο το Τσάρτα, μίλησες για αυτή την πόλη. Τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένταση ανάμεσα στην Αλεξάνδρεια και στα Τρίκαλα. Εσύ στη Γενική Συνέλευση απευθύνεσαι σαν μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Συγγνώμη λίγο, Σάκη, να τελειώσω. Και κάποια στιγμή, σε αυτή την ένταση βλέπουμε ότι πήρες το μέρος των Τρικάλων πηγαίνοντας εκεί και πολύ καλά έκανες, κάτι την άποψή μου. Αλλά το ποδόσφαιρο εδώ, να τελειώσω λίγο, αλλά το ποδόσφαιρο εδώ της πόλης της Αλεξάνδρειας βλέπουμε ότι οι άνθρωποι σαν και σένα όταν φεύγουν πάει να πει ότι και εσύ έχεις ένα μερίδιο ευθύνης. Μα δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω σε κάτι που το βλέπω ότι είναι λάθος. Ότι ο στόχος είναι να έχουμε μια αυτοπροβολή, να έχουμε για ένα-δύο χρόνια ομάδα και αύριο να μην έχουμε τίποτα. Αυτό έλεγα, ότι δεν θα έχουμε ομάδα. Μα με αυτόν τον τρόπο που λειτουργείται δεν θα έχουμε ομάδα. Γιατί εγώ ζήτησα, μετά την Γενική Συνέλευση προσωπικά από τον κύριο Σαμαρά την ομάδα της Αλεξάνδρειας και λέω... Ζήτησες προσωπικά την ομάδα? Ναι, σε είχαμε ραντεβού και ζήτησα προσωπικά. Εγώ θέλω, λέω, πρόεδρε, να αναλάβω την ΑΕΑ Αλεξάνδρειας. Μπορούμε να συνεργαστούμε. Αφού θέλετε να είστε στη ΓΑΜΑ Εθνική, καλώς. Εγώ θα συμμετέχω στο πρωτάθλημα της Α1 με τις και ό,τι βοήθεια χρειάζεστε από ποδοσφαιριστές, οτιδήποτε, θα είμαστε κοντά στην ομάδα που βρίσκεται στην ΓΑΜΑ εκεί. Και με λέει ότι εγώ δεν στη δίνω την ομάδα στην Α1. Λέω, γιατί δεν είναι καλό, λέει, οι ομάδες δηλαδή της Super League που έχουν την ΚΑΠΑ 20, την τέτοια που παίζουν στο πρωτάθλημα, είναι κακό. Κάτι ανάλογο. Άρα βλέπουμε... Γιατί κάποια στιγμή που θα χρειαζόταν ένα ποδοσφαιριστή ή οτιδήποτε άλλο, να τα λες, ή θα υπήρχε και η ομάδα στη μικρότερη κατηγορία και αν υπήρχε κάποιος αξιόλογος ποδοσφαιριστής, θα ανέβαινε να παίξει τη ΓΑΜΑ εκεί. Έτσι κάνουν όλες οι υγιείς ομάδες. Οι υγιείς ομάδες έχουν και τις ακαδημίες όμως. Έχουν ακαδημίες, ναι. Ναι, και να τονίσουμε ότι τα Τρίκαλα, το παιδικό πρωτάθλημα, τα Τρίκαλα αποχώρησαν όμως. Είναι μια ερώτηση που θα την θέσω. Ναι, να πατηθεί λίγο, Γιάννη, σε παρακαλώ, θέλω να το πω, γιατί με αφορά λίγο και
Θέλω να απαντηθεί αυτό. Σε αυτό, ναι, έχετε δίκιο. Γιατί αποχώρησε. Ναι, γιατί είναι κάτι σημαντικό. Γιατί άμα δεν συμμετέχουν παιδιά, άμα δεν υπάρχουν παιδιά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει. Τι έκανε η διοίκηση για να κρατήσει αυτά τα παιδιά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Υπάρχει μια ομάδα εδώ, και πριν ένα χρόνο, η ομάδα του Πλατέως δεν υπήρχε. Μιλάμε για μια ποδοσφαιρομάδα, δηλαδή. Πιστεύετε ότι είναι τυχαίο που και η Αλεξάνδρεια και τα Τρίκαλα σταμάτησαν να κατεβάζουν το παιδικό πρωτάθλημα? Για την Αλεξάνδρεια φταίμε όλοι μας, εδώ και χρόνια. Η Αλεξάνδρεια, οποιαδήποτε στιγμή που είχε ομάδα, έπρεπε να έχει και παιδικό. Αυτό είναι λάθος. Και, και φταίμε εμείς οι παράγοντες, γιατί δεν μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τις δύο ακαδημίες του Ζουζίδη, του κ. Ιασονίδη. Έπρεπε η ομάδα να υπάρχει έστω και στην Α1, αλλά να υπάρχει συνεργασία με όλες τις ακαδημίες. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς πλησίασε τον κύριο Γουρσουζίδη να γίνει μια τέτοια επαφή. Όταν χρειάστηκε, πλησίασε τον κύριο Γουρσουζίδη, επειδή τα ξέρω καλά, όταν χρειάστηκε και αναγκάστηκε λόγω ΓΑΜΑ Εθνικής να παρουσιάσει μια ομάδα, μια ακαδημία. Τότε, καταλάβατε. Ναι. Όχι να δημιουργήσει για καλό της ομάδας, αλλά έπρεπε να συμμετέχει και η ακαδημία. Για να μπορέσει να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, πρέπει να είχε κάποια ακαδημία. Ήταν όμως ένα βήμα κι αυτό. Δεν φτάνουμε επειδή είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ακαδημία. Ακαδημία έπρεπε να έχουμε εδώ και χρόνια. Την ιστορία αυτή την καταγράφουμε, την οποία έγινε, αλλά εγώ θέλω να επανέλθω πάλι σε ένα γεγονός που είπες, Σάκη, και με κάνει εντύπωση, γιατί πρώτη φορά το λες δημόσια, ότι είχε συνάντηση με τον Σαμαρά και ήθελες να πάρεις την ομάδα. Όταν δημόσια ήταν η Γενική Συνέλευση και εκεί δεν έκανες τίποτα, δεν είπες τίποτα, να μην πω αυτό που λένε οι άλλοι. Είπα να παρεμείνει ναι, η ομάδα. Δεν, στη Γενική Συνέλευση. Υπάρχει βίντεο που είπα γιατί να μην παραμείνει και η ομάδα. Και αντέδρασε και ο. Και αντέδρασε, θυμάμαι τότε και ο Δήμαρχος, και λέει όχι δύο ομάδες. Ναι, εκείνη τη στιγμή όμως, ναι. Δηλαδή εσύ δράς παρασκηνιακά με τον πρόεδρο, του ζητάς την ομάδα μετά τη Γενική Συνέλευση. Μετέπειτα τη συνέλευση. Ναι, μετά τη Γενική Συνέλευση. Και αρνήθηκε στη συνέλευση, το ξαναζήτησα. Ναι, εκείνη τη στιγμή όμως δεν είπες ότι εγώ αναλαμβάνω την ομάδα, γιατί έθεσε το ερώτημα αυτό. Ορίστε, όποιος θέλει μπορεί να πάρει την ομάδα. Επομένως δεν υπήρχε κάτι εκτός αν συμμετείχες. Για ποια ομάδα? Για τον Φίλιππο Αλεξάνδρες, που δεν είχε μετονομαστεί εκείνη τη δεδομένη στιγμή σαν Φίλιππος. Είχε θέσει την ερώτηση, όποιος θέλει να έρθει να πάρει την ομάδα, και εσύ δεν ανταποκρίθηκες, δεν είπες τίποτα, έτσι. Και έρχεται εκ των υστέρων και λες ότι εγώ του το είχα ζητήσει. Αυτό φάσκηση και αντιφάσκηση, τουλάχιστον. Κάντε λάθος. Στην πρόταση του Προέδρου ήταν η ομάδα θα παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και λέω ποια ομάδα. Δεν τελείωσε στη συνέλευση. Είχε τελειώσει κάτι στη συνέλευση. Ούτε είχε πάρει το αφημί της σεβαστής. Ήταν προσυζήτηση. Ήταν όλα δρομολογημένα και είχαμε πει όλοι. Ήταν στο μυαλό του Προέδρου. Εμείς πού να το γνωρίζουμε. Αφέθηκε αυτό ακριβώς, γιατί με κάνει εντύπωση να μιλάς για μια Γενική Συνέλευση και να λες ότι είναι ΣΥΚΕ Συνέλευση. Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους. Γιατί δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν, γιατί πιστεύω ότι συμμετείχαν άτομα και λέχτηκαν μπροστά σε όλους ό,τι λέχτηκε. Εκτός αν αυτό που λες εσύ, ότι εκ των υστέρων κατηδίαν συζήτησης, αυτό θεωρώ ότι τουλάχιστον δεν πρέπει να γίνεται, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε να. Εγώ είμαι ο ενδιαφερόμενος και ο πρόεδρος. Εσύ όχι, εκπροσωπούσες κάποιον άλλον, Σάκη. Εκπροσωπούσες κάποιον άλλον, γιατί χρειαζόταν χρήματα και είναι δύσκολα. Άλλον. Εκπροσωπούσες κάποιους άλλους τη δεδομένη στιγμή όταν κάνεις πρόταση. Απλά υπήρχαν 6-7 άτομα που είπαν ότι εντάξει, άμα την ομάδα δεν την κρατήσει την Α1, να την αναλάβουμε εμείς. Κανένας δεν είπε τέτοιο πράγμα. Υποθετικά. Εγώ ήμουν εγώ τέτοιο. Υποθετικά. Εγώ βγήκα μπροστά. Είπες εγώ και οι φίλοι της Αλεξάνδρες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εγώ βγήκα μπροστά. Ναι, εγώ βγήκα μπροστά. Έπρεπε να βγουν όλοι δημόσια. Τουλάχιστον ναι, σε μια γενική συνέλευση είναι υποχρεωμένοι. Εγώ τουλάχιστον έτσι μαθαίνω να κάνω σε Γενική Συνέλευση, Σάκη. Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί. Κάποιος μπορεί να μην ήθελε. Ναι, πάλι το ξέρω. Επιχειρηματικά ότι δεν θέλω να βγω, δεν θέλω να εκτεθώ. Θα βοηθήσω
αλλά δεν τα εκθετώ, δεν τα βγω δημόσια. Άρα η ΣΥΚΕ... είναι τέτοιο. Γιατί? Η ΣΥΚΕ συνέλευση και αυτές οι βολές που λες για τους άλλους ισχύει και για σένα, έτσι, ότι και εσύ συμμετείχες. Ίσως γινόμαστε κουραστικοί. Όχι. Τα μπερδεύετε, κύριε Ζήνα, τα μπερδεύετε πολύ καλά. Το αν θέλω εγώ να αναλάβω κάτι δεν σημαίνει ότι θα παρουσιάσω άμεσα και τους συνεργάτες μου. Εντάξει. Εγώ αναλαμβάνω εγώ. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να μάθουν ποιοι είναι οι συνεργάτες μου. Εγώ δεν αναλαμβάνω. Πιστεύω έχει δίκιο ο Γιάννης αυτό που λέει. Για ποιο λόγο? Εσένα ποια είναι η γνώμη σου? Αναλαμβάνει και μετά παρουσιάζει τους συνεργάτες. Εγώ μπορεί να έχω ένα χορηγό που να μην θέλει να βγει δημόσια. Και εκ των υστέρων μετά πάλι πας και ζητάς την ομάδα να με δώσει εμένα ένα μπάτζετ το οποίο δεν θέλει δημόσια για επιχειρηματικούς λόγους. Είναι πολύ τέτοιο. Νόμαλο αυτό που σας λέω. Γιατί τον κύριο Σαμαρά δεν τον βοήθησαν? Γνωστή της πόλης. Γνωρίζετε εσείς λεπτομέρειες? Όχι. Όχι. Γνωρίζετε? Όχι. Γιατί δεν γνωρίζετε? Γιατί δεν θέλουν ανθρώπους να εκτεθούν. Εγώ στέκομαι και κάνω ίσως το συνήγορο του διαβόλου και πρέπει να τον κάνω, γιατί μιλάμε για μια συνέλευση που την έχουν χαρακτηρίσει ότι έγινε προσυνοημένα και όλα αυτά. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν τώρα, εντάξει. Καταρχήν στη συνέλευση πολλές ερωτήσεις γίνανε ερωτήσεις προς τον πρόεδρο και απαντούσε ο κ. Ζαμπατζίδη. Μήπως ξεχνάτε τώρα, θέλετε να το βάλουμε να το δούμε το βίντεο όλο? Είναι γεγονός αυτό που λες. Είναι γεγονός, δεν τώρα, είναι... Λίγο τα πράγματα όπως είναι τώρα. Είναι γεγονός και έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Γιάννη του Αμπατζίδη εκείνη τη δεδομένη στιγμή σαν πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Σίγουρα, άμα δεν υπήρχε ο κ. Αμπατζίδης, να ξέρετε, θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να επεκταθούμε κι άλλο περισσότερο. Ο Τσίκα έχει πέσει, το βλέπω λίγο έτσι. Τι να πω εγώ, ο φίλος μου ο Κώστας, τον είπε τρεις φορές συγχαρητήρια. Και το λέω επειδή με τον Κώστα ήμασταν και συνεργάτες και συνέτεροι και είμαστε και φίλοι, τον είπα τρεις φορές συγχαρητήρια, πρώτη φορά άκουσα. Τρεις φορές συγχαρητήρια. Ποιος είπε τρεις φορές συγχαρητήρια? Πέστε μου εσείς. Και θεωρούμε και ο Κώστας ο Αλμπάνης με τον Γιώργο, με τον Σαμαρά, τον Δημήτρη έχουν φιλία. Είναι όλα ένα παζλ, ας το πούμε, που έγινε εκείνη την ημέρα. Ίσως έχουμε γίνει κουραστικοί εμείς οι δύο, Σάκη, στο να μιλάμε. Είναι κάτι που δεν... Δεν άφησες το φίλο μου τον Τζίκ λίγο. Ναι. Κοίταξε, αν μιλήσω εγώ και πω, θα πούνε ότι εμείς τα έχουμε κοβεντιάσει και σου κάνω γι' αυτό σταματάω, κατάλαβες? Γιατί εγώ έκανα το ρεπορτάζ στον Τρικάλων, έτσι. Ήμουν εκεί, έβλεπα, ξέρω κάτι. Εντάξει, δεν ήξερα στα πόδια τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, γιατί αν πω κάτι παραπάνω θα θεωρηθεί. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, ήταν μια όμορφη χρονιά, είχε όλα τα συναισθήματα μέσα. Και εγώ στεναχωρέθηκα και το είπα και το λέω, ότι μπορούσαν τα Τρίκαλα, ένα χωριό των χιλίων κατοίκων, να μείνει στη Γάμα Δίκη. Έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είχε παικταράδες, είχε το Μέση της Σημαθίας. Μην ξεχνάμε τον Κόκκι που είναι παικταράς, αλλά έχει άλλα κουσούρια. Το Μέση. Το Μέση της Σημαθίας τον θεωρώ, εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ σαν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο το Μέση. Διότι αυτά που μπορεί να κάνει ο Μέση δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Ρονάλντο. Όχι, ο Ρονάλντο είναι αθλητής. Για την κατηγορία στη Γάμα Εθνική δεν έκανε όμως αυτά που περιμέναμε. Πολύ καλός ήταν, είχε πολλές κίτρινες κάρτες, υπήρχε απειθαρχία. Να γνωρίζετε και από πολλούς ποδοσφαιριστές παλιούς, όπως Κωτσιαμπής, όπως πολλούς παράγοντες άλλων ομάδων, πολλούς προπονητές. Ήταν εντάξει, ο Γκόκκης είναι κάτι εξωπραγματικό για τα θα είναι μαζί σας του χρόνου. Όταν βγαίνει λίγο Μανώλη, ένα λεπτό. Όχι, αυτό... Όχι, πληροφορίες λένε ότι φεύγει. Φεύγει, πάει Μαυροβούνι, αληθεύουνε. Ποιο? Ο Γκόκκης. Ναι, εντάξει, με τον Γκόκκης δεν βγάζει και εύκολα. Δεν ξέρετε. Όταν βγαίνει ο Λάκης ο Παπαϊωάννου και ο Τουντζάρης και λένε αυτός ο παίκτης μπορούσε να παίξει άλφα εθνική, αλλά έχει άλλα κουσούρια, τώρα περιττώ να πω εγώ κάτι άλλο για τον Γκόκκης. Τώρα από εκεί και πέρα, γυμνασμένος, δυνατός, τριπλέρ, αθλητής με τα όλα του. Τα ίδια στοιχεία έχεις και εσύ νομίζω, αλλά και εσύ δεν έπαιξε. Εντάξει, εγώ είχα, εντάξει, άστε. Ο Τσίκ μιλούσε με την κερκίδα. Ήταν το μακρύ μαλλί. Άστε. Δεν μιλάμε για τον Γκόκκης τώρα. Πληροφορίες λένε ότι πάει στο Μαυροβούνιο, αλήθεια, Σάκη? Δεν γνωρίζω. Γνωρίζεσαι, αλλά είσαι αλεπού. Γι' αυτό είσαι και γενικός αρχηγός των Τρικάλων. Αλεπού είσαι κι εσύ. Σαν το Ζήνα.
Ποιο είναι πιο αργό στο είναι λίγο πιεστικό ο κύριο Ζήνα. Με πιέζει πολύ. Καλοπροαίρετα πάντω. Καλοπροαίρετα. Ωραίο είναι, σε αγαπάει, εντάξει. Σαν δημοσιογράφο πρέπει να σου πει, να σου κάνει και μερικέ δυνατέ ερωτήσει. Έτσι είναι η μπάλα στην κερκίδα, σαν και έτσι πρέπει να παίζεται. Περνάτε καλά. Ναι. Να το προσκαλέσουμε και μία μέρα στην εκπομπή να είναι εδώ πέρα, να έρθει, να μιλήσουμε. Φυσικά, γιατί το ποδόσφαιρο είναι χαρά, δεν είναι. Το θέμα ποιο είναι, Σάκη, ότι εγώ σε όλη τη συζήτηση, να σου πω την αλήθεια, κουράστηκα. Γιατί φέτος όλη η χρονιά έχει αναλωθεί σε όλες τις κατηγορίες, με δικαστήρια, με, και έχει χαθεί ουσία που είναι αγωνιστικός χώρος. Μέχρι και στην Εβίτα, έτσι, παντού. Χάσαμε την ουσία που είναι ο αγωνιστικός χώρος και έχουμε αναλωθεί σε δικαστήρια, εξωπαραγωγικά, ποιος, πού, πότε και γιατί. Κάνουμε όλοι τους πάντες, τους δικηγόρους και τους πρόεδρους. Ναι. Μέχρι και τώρα, μέχρι και πρόσφατα. Μέχρι και σήμερα θα έλεγα εγώ. Και το κακό είναι για το ημαθιώτικο ποδόσφαιρο ότι πέσαν και οι τρεις ομάδες στην Α1 και πέσανε και έπεσε και η Βέρεια διαλύθηκε. Αυτό είναι το κακό για τις ημαθιώτικες ομάδες. Όχι Βέρεια. Σε διακόπτω, Τσίκ. Βασίλισσα του Βορρά θα λέμε. Βέρεια. Είναι Βασίλισσα του Βορρά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το μαθιώτικο ποδόσφαιρο που έβγαλε πεκταράδες. Να μην αναλογώ τώρα και πω ποιους πεκταράδες έχει βγάλει. Αυτή τη στιγμή είναι παρήκμασε. Παρήκμασε. Τελείωσε. Λοιπόν, άκου να σε πω. Ανέβηκε η Βέρεια ΠΑΜ. Πάει στη Γάμα Εθνική, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα σε προτείνω να πας στη δίκηση. Αφήξε να φύγει καλά μεταγραφή. Δεν μπορώ. Μεταγραφή στη Βέρεια. Μου αρέσει να σχολιάζω, να βλέπω ένα αγώνα, να βλέπω τους παίκτες που υπάρχουν. Και μου αρέσει. Μου αρέσει δηλαδή να βλέπω και να σχολιάζω ένα αγώνα, έτσι. Με το μάτι σαν κόμμα. Μας το δίνετε να το πάρουμε στη Βέρεια. Θέλω μια ερώτηση, γιατί αναφέρθηκε κάτι για τη Βέρεια. Ναι. Η Γάμα Εθνική θα συμμετέχει. Από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται. Περιμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις. Τι περιμένει τον αυριανό αγώνα. Όταν λες αυριανό αγώνα, με το πάω καθιά. Γιατί. Δεν υπάρχει απάντηση μέχρι να έχουμε ενημέρωση. Γιατί σταματήσατε να μιλάτε όλοι γι' αυτό. Σταματήσαμε να μιλάμε. Μόνο σου είπες πριν ότι δεν πρέπει να λέμε ονόματα. Μήπως έχετε καμιά πληροφορία. Εσύ τι βλέπεις. Εγώ τι βλέπω. Η εκτίμησή σου. Ναι, Γάμα Εθνική θα παίξει. Ωραία. Με πρόεδρο γνωστό επιχειρηματία της Βέρειας. Μήπως είναι δύο αδέρφια. Δύο, ναι. Έτσι. Εντάξει, είναι γνωστό, ναι. Εντάξει. Γνωστό είναι. Και να τονίσουμε ότι συγκεκριμένοι αγαπάνε τη Βέρεια. Εγώ προσωπικά η εκτίμησή μου είναι ότι θα κάνουμε δουλειά. Και κακώς δεν πήγανε μεσούς σεζόν. Έχει βγάλει πεχταράδες τώρα η Βέρεια. Σε παρακαλώ, δεν πρέπει να είναι η ομάδα αυτή στη Γάμα Εθνική. Πρέπει να είναι. Είναι όσα έπρεπε να είναι Β, η Βέρεια Α και οι άλλες εδώ ομάδες Γάμα Εθνική. Και τα Τρίκαλα και η Αγκαθία αν μπορούσε και η Αλεξάνδρεια. Έτσι. Θα βρίσκεστε στο γήπεδο. Εγώ προσωπικά ναι. Εγώ προσωπικά ναι. Εγώ όχι. Σάκη, και εγώ μπορεί να δω μαζί με τον Μανώλη μπορεί να είμαστε στο γήπεδο. Και ξέρεις γιατί δεν θα είμαι, Σάκη. Πες το. Θεωρώ ότι αυτό το που έχει γίνει με τα μέσα ενημέρωσης, το ότι επιτρέπουμε να μην αναμεταδοθεί παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι φήμωση των μέσων ενημέρωσης. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και εγώ κάνοντας, μεταφέροντας όλο αυτό το κλίμα και αυτό που αισθάνομαι, κάνω αποχή και δεν συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί έγινε τη χρονική στιγμή αυτή. Άμα γινόταν μέση πρωταθλήματος και υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον ΚΑΠ και τέτοιο και προσπαθούσε να τα διορθώσει ή να πάρει τη σχετική άδεια, θα ήταν διαφορετικά. Επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στα μπαράζ, γι' αυτό και φυσικά έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Έτσι όπως έγινε, έχετε δίκιο. Ναι, γι' αυτό το λόγο και δεν πηγαίνω όπως δεν πήγα στα προηγούμενα παιχνίδια και εξάλλου το έχω πει και στον πρόεδρο τον Κίτσα κάτι τέτοιο όταν έχω κάνει συνέντευξη και έχουμε μιλήσει. Σάκη, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκες να μιλήσεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό τουλάχιστον που ακούμε από τα χείλη σου. Γενικά για αυτά που έχουν γίνει στην πόλη της Αλεξάνδρειας και το Αλεξανδρινό ποδόσφαιρο. Και εγώ θέλω να τελειώνω να πω ότι πρέπει όλα να μείνουν πίσω, να
Ελπίζω να βρεθούν άνθρωποι να αναλάβουν την ομάδα, ας κατέβει σε οποιαδήποτε κατηγορία και να βρίσκεται, είτε είναι η ΑΕ, είτε το ξένο σώμα Φίλιππος Αλεξάνδρειας. Μην το λες έτσι, μην το λες το ξένο σώμα. Εγώ εκφράζομαι όπως αισθάνομαι. Μάλιστα, γιατί είχες μιλήσει, βέβαια, έχει και άλλη συζήτηση. Γι' αυτό λέω να μην μονοπολίσουμε εμείς, ίσως είναι κουραστικό. Όπως αισθάνομαι. Εμείς μάλιστα, θα σωστά. Να κάνουμε τον προγραμματισμό και θα παρουσιάσουμε κάτι αξιόλογο με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Ναι, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Σάκη. Να σε καλά, Σάκη. Ευχαριστούμε. Έχω την εντύπωση ότι επειδή ήρθε εσύ στο στούντιο το κάνει για να μην σου δώσει λόγο να μιλήσει. Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ έτσι τι καταλαβαίνω. Μου αρέσει έτσι να αρέσει το Γιάννη. Ο Γιάννη τον αρέσει να ανακρίνει του ακροατέ. Καλά κάνει. Είναι γεγονό όλα αυτά που λέτε. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι έτσι σιγά-σιγά και θα μιλήσουμε. Θεωρούμε ότι όλα αυτά που λέγονται είναι πολύ σημαντικά. Είναι κάτι τα οποία.